Λοιπόν, έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Υπουργείο Γεωργίας και έχει να κάνει με το θέμα των σκουπιδιών και την ΟΕΔΑ στην Κόσι. Πώς επωφελούνται οι πολίτες τώρα που μπήκαν και οι υπογραφές στη συμφωνία με τον ανάδοχο? Ναι, ήταν μια σημαντική εξέλιξη. Κλείνει μια εκκρεμότητα η οποία υπήρχε από το 2015. Μέσα από την συμφωνία αυτή ουσιαστικά οι πολίτες και ο τόπος μας ευρύτερα επωφελείται με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα, ως συνέπεια της υπογραφής αυτής της συμφωνίας, θα κλείσει μέσα στους επόμενους 3 μήνες ο χώρος ανεξέλεκτης ταφής απορριμμάτων στον Κοτσάτη. Ήταν ένας χώρος ο οποίος έκλεισε τον κύκλο του. Άρα σε 3 μήνες, Υπουργέ, για να τα σημειώνουμε έτσι ένα-ένα τα σημεία, εντός 3 μήνων κλείνει ο Κοτσάτης οριστικά? Μάλιστα. Και με όλες τις θετικές συνέπειες, δηλαδή τον τερματισμό της οχληρίας για τις γύρω κοινότητες, το γεγονός ότι αυτή η υποδομή που ήταν εκεί πέρα δεν συνάδει με τις σημερινές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι γι' αυτό που μια άλλη θετική συνέπεια της υπογραφής είναι και η αποφυγή του προστίμου που θα επιβαλλόταν στην Κύπρο ως απόφαση πλέον. Είχε ληφθεί απόφαση καταδικαστική για την Κύπρο και απέμενε η επιβολή προστίμου. Θεωρώ ότι με την εξέλιξη αυτή η Κύπρος θα επωφεληθεί και με την αποφυγή του προστίμου αυτού. Αυτό, Υπουργέ, είναι σίγουρο με το προστίμο ή αναμένουμε κάποια διευκρίνηση? Θεωρώ ότι με την εξέλιξη αυτή, με τα πιστικά πλέον δεδομένα που θα δώσουμε μέσα και από την συμφωνία, η οποία προβλέπει και το κλείσιμο του Κοτσάτη, δεν θα τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή επιβολής προστίμου. Ωραία. Από εκεί και πέρα, να δούμε λίγο τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν πλέον οι πολίτες σε Λάρνακα, Ελεύθερη Αμόχωστο προς την Κόσι. Γιατί ακούσαμε διάφορα όλο αυτό το διάστημα ανά τον τόνο. Αν μπορείτε να μας πείτε εκεί το όφελος για τους πολίτες, Υπουργέ. Ξεκαθαρίζει πλέον ότι από 70 ευρώ που ήταν αρχική συμφωνία, αυτή τη στιγμή πέφτουμε στα 36,6, δηλαδή είμαστε περίπου στο μισό κόστος. Σίγουρα θα ανακουφίσει τις περιοχές της Ελεύθερης Αμοχώστου και της Λάρνακας. Βέβαια, εκεί θα πηγαίνουν και τα απόβλητα της περιοχής της Λευκωσίας πλέον, τα οποία δεν θα θάβονται. Αυτό θα δημιουργήσει οπωσδήποτε ένα επιπρόσθετο κόστος για τους κατοίκους της Λευκωσίας, αλλά αυτή την περίοδο είμαστε στη διαδικασία που επεξεργαζόμαστε μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε μια πιο ορθολογική διαχείριση γενικότερα του ζητήματος απόβλητα. Μέτρα τα οποία συνάδουν με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, την πολιτική προώθηση της κυκλικής οικονομίας, όπου το προϊόν, αν θέλετε, το αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης ενός προϊόντος δεν είναι απόβλητο, αλλά είναι η πρώτη ύλη για κάτι άλλο. Αυτό θα πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος της πολιτικής μας, και μέσα από μια επιστημονική ομάδα η οποία συστήθηκε στο Υπουργείο με εξωτερικούς συνεργάτες, τους επιστήμονες συμβούλους, αλλά και τους τεχνοκράτες του Υπουργείου, προσπαθούμε να βρούμε ακριβώς τους μηχανισμούς που έχουν υιοθετηθεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και είναι αποτελεσματικοί και θα μας οδηγήσουν στη μείωση των αποβλήτων, άρα και των εξόδων που θα πληρώνουν οι πολίτες, αλλά και σε πιο υγιείς και ορθολογικούς τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων. Υπουργέ, θέλω να δούμε λίγα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάδοχο εταιρεία. Επειδή λεγόταν ότι υπήρχαν οφειλόμενα από το κράτος, αυτά θα καταβληθούν τώρα? Και το άλλο σημείο, αν θα υπάρξει και χρονική επέκταση της σύμβασης. Με βάση την αρχική συμφωνία, την οποία μυρίστηκε παρόντο, είχε υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία και δεσμευόταν με βάση αυτή, θα έπρεπε να καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία ένα ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων. Με τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει προχθές, το ποσό αυτό μειώνεται στα 17,5 εκατομμύρια. Άρα έχουμε και εκεί
ένα σημαντικό όφελος. Άρα μειώνεται το συνολικό κόστος της σύμβασης. Η συμφωνία κρατάει μέχρι το Μάρτιο του 2020 και ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει η προετοιμασία ανοιχτής πλέον προσφοράς για το τι θα γίνει μετά το 2020. Μιας ανοιχτής προσφοράς η οποία σίγουρα θα ανοίγει τις πόρτες στον κάθε ενδιαφερόμενο να λειτουργήσει τη συγκεκριμένη υποδομή. Άρα, Υπουργέ, περίπου μειώνεται το κόστος συνολικά της σύμβασης κατά 11 εκατομμύρια. Η σύμβαση τελειώνει Μάρτιο του 20 και ήδη έχουν δοθεί οδηγίες για να προετοιμαστεί η διαδικασία προσφοράς για μετά από εκείνη την περίοδο. Ακριβώς, ακριβώς. Και κάτι τελευταίο, αν μπορείτε να μας πείτε, τι θα γίνει με τη χωματερή στο Βατή. Έχει κλείσει. Έχει κλείσει οριστικά η συγκεκριμένη χωματερή και αυτή την περίοδο επεξεργαζόμαστε τα σχέδια για την αποκατάσταση του χώρου. Όσο εκείνης της χωματερής, όσο και της χωματερής στον Κοτσάτη, όπου θα πρέπει μετά το κλείσιμο της να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση του χώρου. Μάλιστα. Να είστε καλά, Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.